Καλησπέρα σε όλου. Θα κάνουμε και το σημερινό live τη ζωντανή μετάδοση. 20 Φεβρουαρίου 2024. Περιμένω τους φίλους μας να μπουν για να ξεκινήσουμε. Ωραία. Να mm. και ο Χρήστος και ο Θοδωρής. Μια χαρά. Λοιπόν έχω βάλει το μικρόφωνο πιο κοντά για να ακούγομαι καλύτερα. Λοιπόν, όπως πάντα φίλοι μου θα περιμένουμε μόλις μπουνε καμιά τριανταριά θα ξεκινήσουμε τα ατομικά μαθήματα παραδίδουμε ο πρώτος κύκλος αποτελούνται από 15 περίπου μαθήματα αναλόγω την εξέλιξη του καθενός είναι μία ώρα την εβδομάδα ατομικά μετά έχουμε τις διαλέξεις που κάνω σπίτι μου όπου λέμε για πράγματα έτσι, του δευτέρου κύκλου τις περισσότερες φορές και αυτά τα ηχητικά είναι που σας παρέχω και μπορείτε να τα αγοράσετε και φυσικά τις live, τα εθελοντικά εδώ πέρα σεμινάρια που κάνουμε, ζωντανέ μεταδόσεις έτσι, για να συνεχίσουμε όλη αυτή την επικοινωνία που έχουμε εδώ και πάνω από 10 χρόνια το μοίρασμα έτσι, και τη συνδημιουργία μαζί σας. Και σε αυτό το live θα ήθελα να μου γράψετε τι θέματα και τι ερωτήσεις μπορεί να έχετε για να τις αναλύσουμε, έτσι, να δώσουμε τα φώτα του δικού μας επιπέδου. Λοιπόν, μπαίνουν μέσα οι φίλοι. Ε... ψάχνω να βρω, που μου έλεγε πόσοι περίπου είναι μέσα, αλλά μέχρι στιγμής δεν το βλέπω. Λοιπόν, όπως είπαμε, την καλεσπέρα μου την έχετε σε όλους. Ωραία. Εντάξει, σας το λέω από τώρα, να γράψετε τα θέματα που θέλετε να μιλήσουμε, έτσι, τι ερωτήσεις, γιατί είχα πολλά στο μυαλό μου, δεν έχω κάτι έτοιμο να σας πω, δηλαδή ένα θέμα, και αυτό θα πιάσω όποτε δεν έχω έτσι κάποιο θέμα έτοιμο να σας πω και να μου έρθει. Θα μου έρθει στην πορεία βέβαια. Ξέρετε πώς πηγαίνει αυτό. Ε, θα πούμε για την επικαιρότητα. Για την επικαιρότητα. Γιατί κάτι ακούσαμε έτσι για το γάμο των ομοφυλοφίλων ζευγαριών. Ας ξεκινήσουμε λίγο να πούμε λίγο κάτι για το γάμο φίλοι μου. Για να δούμε τι γίνεται. Καταρχήν ήθελα να σας πω ότι από τη μία πλευρά έχουμε την εκκλησία που χρειάζεται πάρα πολλά update για να μπορεί από ένα σημείο και μετά να εξηγήσει μέσω της νέας γενιάς, νέας ενέργειας, νέας κατανόησης τα πράγματα που τότε τα είχε πάρει και ήταν ένα συγκεκριμένο δόγμα και από την άλλη βλέπετε την έννοια της ελευθερίας, υποτίθεται της προόδου να μπορεί ο άνθρωπος να κάνει αυτό που θέλει. Στην πραγματικότητα λοιπόν ούτε το ένα ούτε το άλλο που μπαίνουν ανάμεσα οι άνθρωποι έτσι, και βρίσκεστε σαν να νιώθετε ότι πρέπει να διαλέξετε μία από τις δύο θέσεις έχει δίκιο. Γιατί? Γιατί πάντοτε στα χαμηλά τα επίπεδα εκεί που υπάρχει άγνοια όλοι έχουν ένα κομμάτι της αλήθειας. Όταν όμως εμείς ανεβαίνουμε πιο πάνω δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε πραγματικά τι μας αντιπροσωπεύει περισσότερο. Γι' αυτό στην πραγματικότητα λέμε φίλοι μου ότι να έχω βάλει κοντά το στόμα στο μικρόφωνο για να ακούγουμε περισσότερο. Λοιπόν, λέμε λοιπόν στην πραγματικότητα ότι πρέπει να μάθουμε ξανά τις αρχές μας. Η έννοια λοιπόν του γάμου έχει να κάνει φίλοι μου το μυστήριο του γάμου με την ένωση των τριών ενεργειών, των τριών, τριών δυνάμεων όπως έχουμε ξαναπεί, το ασθενικό, το θηλυκό και η μίξη δημιουργεί αυτό που λέμε ουδέτερο, την τρίτη κατηγορία. Αυτό συμβαίνει από την αρχή θα λέγαμε του κόσμου, την αρχή των εσωτερικών διαστάσεων μέχρι τώρα και είναι η έννοια της αναπαραγωγής. Η έννοια της αναπαραγωγής είτε είναι στο μικρό κόσμο μέσα, στον κυταρικό κόσμο, στα υποσωματίδια, είτε είναι στον μεγάλο κόσμο, πάντοτε έχει να κάνει με αυτές τις τρεις ενέργειες. Αυτό λοιπόν που τότε δεν μπορούσαν να το καταλάβουν οι άνθρωποι, αυτό τον κανόνα, τον τύπο, τον νόμο, έτσι ήταν το μυστήριο του γάμου. Και από εκεί εξελίχθηκε για να μας δώσει και σε εμά πάνω σε ένα δόγμα, πάνω σε μια μοίηση, την έννοια για το πώς δουλεύει αυτό το μυστήριο, για να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν συνειδητά αυτό το μυστήριο, να μπορούμε να κρυσταλλώσουμε τις κοσμικές ενέργειες, όπως πάνω, έτσι και κάτω. Γι' αυτό λοιπόν, στην, στο επίπεδο του ανθρώπου, αυτό το πράγμα έχει να κάνει με την έννοια των παιδιών, που σας είπα ότι είναι οι κρυσταλλωμένες ενέργειες. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που η ψυχή έρχεται μέσα μας, κάθε φορά λοιπόν, οι ηλιακές ενέργειες έρχονται και κάθονται στους όρχις του αντρός. Και οι συλληνιακές ενέργειες, όπως ξέρουν οι γυναίκες, έρχονται και κάθονται στο οάριο της γυναίκας. Γι' αυτό και αυτές οι δύο οι ενέργειες στη μίξη τους μπορούν και δημιουργούν. Κάθε φορά σας έχω πει ότι όταν μια ψυχή εισέρχεται να εισαρκωθεί, όλοι οι πλανήτες έτσι, του ηλιακού μας στήματος παίζουν ρόλο και δίνουν ο καθένας από μια ιδιότητα, από μια ενέργεια στι φάσει που πέρασε το ηλιακό σύστημα, πέρασε από συγκεκριμένε φάσει, κάθε φορά σε κάθε φάση το ηλιακό σύστημα έδινε και μια ιδιότητα σε αυτό που λέμε ανθρώπινο όν. Η, σελήνη, η φάση τη σελήνης έδωσε στον άνθρωπο την έννοια του αστρικού φορέα. Στη γη λοιπόν εδώ πέρα έχουμε το εγώ που εγκαταστάθηκε και αυτό που παίζουμε λοιπόν τώρα. Γι' αυτό λέμε ότι πάντοτε η έννοια του γάμου έχει να κάνει με την δημιουργία. <clears throat> Γι' αυτό βλέπετε ότι η Εκκλησία δεν μπορεί να δεχτεί το γάμο Γιατί δεν το έχουν ένα κοινωνικό απλά πράγμα Μια γιορτή, κάτι που μπορεί δύο άνθρωποι απλά να δέχονται να είναι μαζί Αλλά το μυστήριο του γάμου είναι το μυστήριο του πολλαπλασιασμού στην πραγματικότητα Το μυστήριο του γάμου έχει να κάνει με την έννοια του πλανήτη Ερμή Του Ιδράργυρου, του Εθέρα μέσα μας Τη ζωτική ενέργεια, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η αναπαραγωγική ενέργεια. Ο εθέρα αυτό που είναι για την αναπαραγωγική ενέργεια και τον βλέπουμε εμεί και στη σεξουαλική λοιπόν ενέργεια, δεν έχει να κάνει μόνο με την ειδονή που το έχουν κολλήσει οι άνθρωποι, αλλά έχει να κάνει με την αναπαραγωγή. Γι' αυτό και σα λέω: Τον φορέ ότι είναι κρίσιμο να μάθετε σωστά πώ να χειρίζεστε τον υδράργυρο μέσα σα, πώ να χειρίζεστε τον πολλαπλασιασμό μέσα σα. Γιατί αυτός ο πολλαπλασιασμός έχει την ικανότητα, καθώς πολλαπλασιάζει είτε τα κύτταρά μας, τα σώματά μας, είτε τον κόσμο, είτε τα πάντα, για να μπορεί να υπάρχει αυτό που λέτε ζωή, έχει την ικανότητα λοιπόν του πολλαπλασιασμού. Όμως όταν εμείς δεν έχουμε ηρεμήσει τα άλλα επίπεδα των πλανητικών ενεργειών, των Δία, αν δεν έχουμε ηρεμήσει λοιπόν μέσα μας θα έχουμε φτάσει στην αγνή κατάσταση της καρδιάς, να μας την Αφροδίτη. Δεν μπορούμε τις ελληνιακές ενέργειες του αστρικού σώματος, έτσι, και όλα αυτά τα ψυχολογικά που έχουμε φτιάξει, να χειριστούμε σωστά την πολλαπλασιαστική αυτή ενέργεια. Σας μιλάω εσωτερικά τώρα για να καταλάβετε από πού έχει βγει αυτό το δόγμα, έτσι που οι περισσότεροι ξέρετε μέσα από τις θρησκείες. Έτσι λοιπόν αυτή η ενέργεια του πολλαπλασιασμού όταν μέσα μας λειτουργεί ανεξέλεγκτα θα μπορούσαμε να πούμε ότι πολλαπλασιάζει αγγέλους, πολλαπλασιάζει και τους δαίμονες. Όταν λοιπόν ένας νους που είναι σε διαβολή, σε χαμηλές ενέργειες σκέψης, αποκοπής και συναισθήματα, χρησιμοποιεί λοιπόν και τη σεξουαλική ενέργεια, τότε πολλαπλασιάζεται η έννοια, θα λέγαμε, της σκέψης αυτή, της συγκεκριμένης ο πολλαπλασιασμό που γίνεται στη σκέψη σα κάθε φορά, όταν δεν ξέρετε να το κάνετε κύκλο και να παραγάγει συνέχεια, είναι εξαιτία λοιπόν αυτού του εθέρα που πολλαπλασιάζει. Γι' αυτό βλέπετε μερικέ φορές χανόμαστε σε σκέψεις, χανόμαστε σε όλα τα πράγματα, σε συναισθήματα, γιατί πολλαπλασιάζονται επειδή δεν έχουμε τη δύναμη να έχουμε διοικήσει ακόμα τον εθέρα μέσα μας. Γι' αυτό λοιπόν λένε στην εκκλησία και πιο παλιά, ότι ομοφυλόφιλοι δεν είναι ένα απλά αμάρτημα, είναι ένα πολύ μεγάλο αμάρτημα γιατί χάνεις την ψυχή σου. Με την έννοια ότι αν κάνεις ασυνείδητο σεξ και μέσα εκεί, μέσω του σεξ, πολλαπλασιάζεται και δεν μιλάμε τώρα για τα παιδιά, αλλά πολλαπλασιάζεται κάθε είδου ενέργεια, όταν λοιπόν εσύ έχεις αρνητικές σκέψεις, αποκοπή, είναι φυσικό αυτά, αυτή η ρόλη αποκοπή να πολλαπλασιάζονται μέσω τη χρήση του ασυνείδητου σεξ. Γι' αυτό πολλές φορές λοιπόν βλέπουμε ότι στην εξέλιξη αυτά τα πράγματα τώρα που σας λέω έχουν σαν συνέπεια τον πολλαπλασιασμό συγκεκριμένων ενεργειών και αυτό βλέπουμε τα παιδιά και μερικές γενιές να έρχονται μέσα στη φυσική πραγματικότητα και να βγαίνουν έτσι ομοφιλόφιλοι εκ γεννητής. Πολύ πολλαπλασιασμοί λοιπόν ενεργειών έρχονται σε αυτή την κατάσταση που έχει φτάσει η ανθρωπότητα και πλέον βγαίνουν με αρνητική έννοια όπως αρρώστιες και άλλου είδους ψυχολογικά πράγματα που κουβαλάμε από πριν. Όπως σας είπα από το προηγούμενο βίντεο, από την μη συνειδητή χειραγώγηση του DNA. Κάθε φορά λοιπόν που εμείς καταλαβαίνουμε πώς να χειριζόμαστε τον πολλαπλασιασμό μέσα μας, είτε λέγεται για φαΐ, είτε λέγεται για συνέστημα, είτε λέγεται σε οτιδήποτε επίπεδο σκέψη και τα αφήνουμε ανεξέλεκτο, απλά αυτός ο εθέρας πολλαπλασιάζει. Γιατί είναι η δουλειά του η ίδια να πολλαπλασιάζει. Γι' αυτό στις αρχές μοίησης λέγανε ότι η ψυχή καθώς κατεβαίνει, περνάει λοιπόν, ντύνεται όπως σας είπα εγώ από όλους τους πλανήτες, αλλά τα κατώτερα επίπεδα ήταν η Αφροδίτη, ο Ερμής και η Σελήνη. Αυτά τα τρία πρωταρχικά έτσι κοντινά θα λέγαμε κοντινοί πλανήτες που οι ενέργειες φαινόταν μέσα στον άνθρωπο και ότι έπρεπε να ξεκινήσει να χαναγωγήσει αυτές τις τρεις ενέργειες. Η πρώτη λοιπόν ενέργεια για κάθε άνθρωπο που πήγαινε να μοιηθεί ήταν να αποκτήσει τις ενέργειες της Αφροδίτης μέσα του να αποκτήσει την αγνότητα μέσω από την ταπεινοφροσύνη, τη σα έχω πει η διάλυση του εγώ. Σε περίπτωση που κάποιος άνθρωπος μη ημένος, μαθητής ή οτιδήποτε δεν είχε καταφέρει να μπει στην αγνότητα μέσω κάποια κάθαρσης, μέσω κάποια έννοια ταπεινοφροσύνη, μέσα κάποια έννοια αυτογνωσίας, δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει όλες τις άλλες τις πολλαπλασιαστικές ενέργειες του ερμή. Άρα λοιπόν, ούτε την έννοια τη δύναμη, τα χρησιμοποιήσει σωστά, ούτε την έννοια τη σκέψη, ούτε την έννοια του συστήματο, ούτε την έννοια του σεξ, ούτε τίποτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρώτα πρέπει να μπούμε σε ένα είδο κάθαρση για να μάθουμε μετά να χειριζόμαστε σωστά τι όλε άλλε δυνάμει όσον αφορά και του υπόλοιπου πλανήτε μέσα μα, τι ενέργειε που που είναι κρυσταλλωμένε. Γι' αυτό παίζει μεγάλο ρόλο φίλοι μου να καταλαβαίνουμε όλα αυτά τα πράγματα που τώρα έρχονται στην επιφάνεια για να τα ψάξουμε και να βρούμε τις αρχές. Να βρούμε για ποιο λόγο κάτι το έλεγε τότε η εκκλησία ή τότε εκείνη η θρησκεία και εμείς λοιπόν ερχόμαστε να ψάξουμε να δώσουμε τις απαντήσεις για να μην έχετε μέσα σας να διαλέξετε ανάμεσα από δύο πράγματα που τα και τα δύο είναι διαστρεβλωμένα. Άρα όλα έχουν να κάνουν με το πώς οι άνθρωποι εξελίσσουν, ταΐζουν, έτσι, παίζουν, εμψυχώνουν αυτές τις συγκεκριμένες ενέργειες. Όσο εμείς καταλαβαίνουμε και έχουμε πριν κατηγοροποιήσει τις ενέργειες αυτές μέσα μας, με τις ασκήσεις που κάνουμε, με τη θεωρία που δίνουμε, τόσο σιγά σιγά τις αναγνωρίζουμε, έχουμε πει, και δεν φτάνουμε σε αυτό το σημείο να κάνουμε πολλαπλασιασμούς αρνητικών πραγμάτων. Είδατε λοιπόν ότι ακόμα και τα παιδιά, σας έχω πει ότι είναι προϊόντος. Όταν κάτι λοιπόν θέλει ο άλλος να χαλάσει ορισμένα πράγματα για να χαλάσει το προϊόν, βλέπετε, αρκεί να πειράξει εκείνο το πράγμα που γεννάει το προϊόν, τη μήτρα δηλαδή. Η έννοια λοιπόν της μήτρας έχει να κάνει με την έννοια το τι εμείς ποιότητα βάζουμε πάντοτε για να βγει το προϊόν σωστό. Γι' αυτό σιγά σιγά βλέπετε ότι αν δεν προσέξουμε εμείς οι άνθρωποι το τι κάνουμε, τα προϊόντα, τα παιδιά μας, η εξέλιξή μας, η τεχνολογία, όλα αυτά θα έχουν μέσα τις συνέπειες των επιλογών έτσι, από πιο παλιά που έχουμε κάνει. Γι' αυτό σας λέω άλλη μια φορά φίλοι μου, όταν καταλάβουμε τι είναι ο γάμος και ότι είναι ένας νόμος, μια νομοτέλεια, τότε δεν καταλάβετε γιατί λέει είναι ευλογημένος από το Θεό, από την ύψη νοημοσύνη. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Γι' αυτό δεν έχει να κάνει με την αγάπη μεταξύ δύο φίλων. Γιατί αυτά τα δύο πρόσωπα, αν είναι ομοφυλόφιλοι, θα έρθουν από τη μοίρα μαζί, μπορεί να είναι αδερφές ψυχές, Μπορεί ο ένας να νιώθει τον άλλον, να έρχονται κοντά, έτσι. Αλλά όλα αυτά τα τσάκρα που κάνουν όλη εκείνη την έννοια της ανταλλαγή δεν θα μπορούν να γιωθούν κάτω στο φυσικό επίπεδο. Δεν θα μπορεί η, ο έρωτάς τους, ας το πούμε έτσι, να εσαρκωθεί στη φυσική πραγματικότητα. Θα είναι σαν ένας κεραυνός που μην βαράει κάτω. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η διαφορά των ενεργειών. Έχει να κάνει με την έννοια του πολλαπλασιασμού. Αν εμείς δεν ξέρουμε λοιπόν αυτό το μυστήριο τι σημαίνει και το έχουμε πάρει όλα ντρίλι ντρίλι έλα να με δεις νηφούλα να σε δω γαμπρό και τα υπόλοιπα που είναι καμία σχέση με την αληθινή μίηση και γνώση που υπήρχε τότε αυτό καταλήγει πλέον να είναι ένα μυστήριο που στο τέλος έγινε ένα έθιμο και στο τέλος σου λένε οι άλλοι για ποιο λόγο να μην το κάνω κι εγώ. Αν όμω πραγματικά υπάρχει αυτή η γνώση γύρω από το γάμο, ότι είναι ένα αξίωμα στην πραγματικότητα, ότι είναι ένα νόμο θεϊκό, συμπαντικό, εξέλιξη, πολλαπλασιασμού, τότε κανεί δεν θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει για ιδίων όφελο. Γι' αυτό σα λέω, όταν δεν έχουμε μάθει τι αρχέ μα, δεν φταίει ο άλλο που είναι δεν φταίει το παιδάκι που γεννιέται έτσι, δεν φταίει ο άλλο που νιώθει αυτά εδώ πέρα τα πράγματα και δεν έχει απαντήσει. Και από την άλλη Εκκλησία δεν φταίει που έχει και αυτή το δόγμα, αλλά βλέπετε τι κάνουν οι μισές αλήθειες. Όμως αν υπήρχε σωστή πληροφόρηση στον άνθρωπο, όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται τώρα θα ήταν περιτά, γιατί θα είχαμε την απλή λογική να καταλάβουμε πού μπορούμε να το κάνουμε για ιδίων όφελος και πού έτσι, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό σας το λέω γιατί πολλές φορές βλέπετε ότι όλα αυτά τα πράγματα τώρα βγαίνουν στην επιφάνεια όχι για να τσακωνόμαστε, για να ανακαλύψουμε ένα βήμα πιο πίσω το τι συμβαίνει. Γι' αυτό σας έχω πει με την έννοια της ομοφιλοφιλίας στα παλιά χρόνια και σε συγκεκριμένε θρησκείες ποτέ δεν ήταν να πούνε ότι εντάξει είναι καλό γιατί ξέραν αυτό το πράγμα που σας λέω και επειδή λοιπόν θέλανε να προστατεύσουν τον κόσμο άσχετα αν ο κόσμο δεν μπορούσε να καταλάβει αυτά τα πράγματα που και τώρα που σα τα λέω, μπορεί μερικοί άνθρωποι, τι μπορεί, περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να τα ξέρουν. Σα είπα όμω ότι η γνώση έχει έρθει από πιο παλιά, προκατακλυσμιαία, από άλλα θα λέγαμε όντα, σε προηγούμενου γύρου και από άλλα όντα άλλων διαστάσεων Οπότε όταν ο άνθρωπος έπεσε στη φύση, στη φυσική πραγματικότητα, ακόμα περισσότερο και ταυτίστηκε πιο πολύ με τον φυσικό νου, γιατί έπρεπε να περάσει από τη μάθηση της ύλη, όπως την ξέρετε εσείς, της ύλη. έτσι ακριβώς λοιπόν ένα από όλα τα δεινά που διάλεξε να περάσει, είναι να ασχοληθεί περισσότερο με την ύλη. Άρα αφού θα ασχοληθεί περισσότερο με την ύλη καταλάβετε ότι εκείνη την ώρα όταν μιλάει για το σεξ και την ειδονή ασχολήθηκε παραπάνω με το φυσικό σώμα ώστε να ανακαλύψει την επιστήμη να μπορεί να διεγείρει τα νεύρα μέσα στο φυσικό σώμα. Και αυτό ήταν ένα είδο τέχνης παλιά πώς μπορούσε μια γυναίκα να διεγείρει, θα λέγαμε, να ξέρει την τέχνη, να διεγείρει τον άντρα. Τώρα πλέον όλοι το ξέρουν, μόνο αυτά που έχουν βγει και στην επιφάνεια είναι εύκολο. Και όχι μόνο είναι εύκολο, έχουν παραπειράξει το νευρικό σύστημα για να μπορούν να διεγείρουν, θα λέγαμε, το σώμα του ανθρώπου με χίλιους δύο τρόπους. Μέχρι που εκείνη η στιγμή που έχεις φτάσει σε όλη εκείνη την εμπειρία που χρειάζεται και δεν υπάρχει μετά κάτι άλλο να γνωρίσεις, τότε πρέπει να αλλάζει διάσταση. Όταν όμως εμείς εξερευνούμε το φυσικό σώμα και εξερευνούμε την ειδονή και κοιτάμε πού γαργαλιόμαστε, ε, πού μας έρχεται στήσει, πού νιώθουμε καλά και δεν έχουν να κάνουν μόνο με αυτά που ξέρουμε σαν σεξουαλικά σημεία αλλά έχουν να κάνουν με όλα εκείνα τα σημεία που μαζί με το νου σου δημιουργούν τη συσχέτιση της σεξουαλικότητας και της συντονής γιατί το μπλέκει ο νους με κάτι άλλο τότε βλέπετε ότι στην πορεία αυτών των πραγμάτων δημιουργήθηκε θα λέγαμε η έννοια να μην ανεβαίνουμε διάσταση και να κάνει τον κύκλο όπως όλα τα αντίθετα ενέργεια και να φτάνουμε σε πόνο από εκεί που ήταν η δονή. Γιατί είπαμε τα αντίθετα κάνουν κύκλο μεταξύ τους για να μπορούν να μας φέρουν στην πραγματικότητα στο κέντρο. Έτσι λοιπόν όταν εμείς ξεκινήσαμε λοιπόν και ταυτιστήκαμε τελείως με το σώμα και ξεκινήσαμε να το χαιρόμαστε, να το γεργαλάμε, να το κάνουμε, να το δείχνουμε, να το κάνουμε οτιδήποτε. Βλέπετε τι έχουν βγει τώρα. Ένα εκατομμύριο πράγματα έτσι για να ερεθίζουν το νευρολογικό σύστημα έτσι που έχει το ανθρώπινο κορμί. Ασχέτω άμα ήταν για να πα στην τουαλέτα, ασχέτω άμα ήταν για να κάτσει να φά, ασχέτω άμα ήταν για οτιδήποτε άλλο πράγμα, χρησιμοποιούν τη γλώσσα έτσι και όλα τα άλλα τα πράγματα, μην τα λέμε τώρα, τα ξέρετε όλοι, για να. Για την ευχαρίστηση και την ειδονή γιατί είχαν μια ειδονή για τον τρόπο που είχε φτιαχτεί, αλλά για άλλη κατηγορία, το ανάλογο όργανο μέσα μας, αλλά ο Νούσχ, επειδή ήταν συνέχεια ακριβώς τη λεμαργία πάνω στο φυσικό πεδίο και δεν αναβάθμισε από το φυσικό πεδίο να πάει στο αστρικό πεδίο, όπου πάει το συνέστημα, μετά πάει η αγάπη και όλα αυτά τα πράγματα που ξέρετε όταν ερωτεύεστε πραγματικά, τι καταλαβαίνουμε εδώ, ότι κράτησε λοιπόν την ενέργεια σε εκείνο το επίπεδο. Και όταν η ενέργεια σε εκείνο το επίπεδο ξεκινά και ξεπερνά το μέτρο, θα κάνει τον κύκλο. Και από την Οδύνη πάει στην Εντονή. Με λίγα λόγια, φτάσαμε να βιάζουμε τα κορμιά μα. Σα έχω πει και άλλε φορέ. Φτάνουμε να κάνουμε βίαιο σεξ. Τι σα έχω πει, Φτάνουμε να κάνουμε βίαιε σχέσει. Όταν δεν αναβαθμίζεται, ανακυκλώνεται κάτι. Και επειδή λοιπόν σε κάθε επίπεδο δεν το αναβαθμίζουμε, τι γίνεται ανακυκλώνεται. Και στην ανακύκλωση ο άλλος πόλος είναι το αντίθετο. Οπότε έτσι ξεκίνησε λοιπόν λίγο λίγο να βγαίνει στη νόηση λοιπόν του ανθρώπου η έννοια της βίας σαν ειδονή και να γινόμαστε μαζόχες ή σαδιστές. Γιατί αν τα βάλετε κάτω θα λέγαμε με την έννοια το τι συμβαίνει στο κορμί μας και τι συμβαίνει στο νου μας τις περισσότερες φορές βιάζουμε παραδείγματο χάρη με τον αυνανισμό, παραδείγματο χάρη με τον σοδομισμό. Βιάζουμε συγκεκριμένα πράγματα, όμω εμά μα έρχεται ένα έδο ειδονή. Έτσι έχουν μετατραπεί αυτοί οι συσχετισμοί για αυτό το πράγμα. Και αυτό δεν είναι μόνο στο σεξ που σα έφερα μια αναφορά για να καταλάβετε τον πολλαπλασιασμό χωρί συνείδηση. Γίνεται παντού. Όποιο τομέα και αν πιάσετε, θα δείτε ότι υπάρχει μετά ένα έδο εκφυλισμού όταν περάσει από το μέτρο και δεν αναβαθμίζεται. Και το ίδιο και η ανθρωπότητα. Καταλαβαίνετε λοιπόν του γύρου, καταλαβαίνετε τα επίπεδα, καταλαβαίνετε ότι οτιδήποτε κάνουμε χωρί αναβάθμιση, μόλι ξεκινήσει και ξεπεράσει το μέτρο, αυτή η υπερκατανάλωση, τα λέγαμε, οδηγεί στον πόνο. Για να μα δείξει ότι ξέρει κάτι, το έμαθε, έχει ξεφύγει, εκείνη να είσαι στη λεμαργία, πρέπει να το αναβαθμίσει, πέρνα και στο άλλο τσάκρα, Δε και το άλλο επίπεδο. Ανέβα τον όροφο αυτόν τον είδε. Δεν έχει τίποτα άλλο. Θα πέσει από κάτω μετά. Πήγαινε στο δεύτερο. Με λίγα λόγια, είτε είναι μουσική, είτε είναι τέχνη, είτε είναι οτιδήποτε. Κοιτάξτε έναν εκφυλισμό που έχει τώρα στην ανθρωπότητα. Έναν πολλαπλασιασμό υπεξέλιξη ακριβώ για αυτό το λόγο. Τώρα που ξέρετε λοιπόν ορισμένα πράγματα θα καταλάβετε γιατί τα πάθη λένε ότι χάνεις την ψυχή σου. Γιατί φτάνει σε εκείνη την κατάσταση τη αποκοπή. Γιατί τα καμπανάκια έρχονται να σου δείξουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Και έτσι λοιπόν θα έλκουμε παραπάνω πόνο όταν έχουμε ξεπεράσει το μέτρο. Γι' αυτό είπα στο άλλο βίντεο το προηγούμενο πριν μερικά χρόνια ότι το υπέρμετρο οριοποιεί το αντίθετό του. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα φίλοι μου όταν μιλήσουμε λοιπόν για ενέργειες αυτές τις αόρατες που οι περισσότεροι από εσά δεν βλέπετε ή δεν ξέρετε για ποιο λόγο καταντάμε να λέμε στον άνθρωπο προσέχτε συγκεκριμένες ενέργειες. Έχει την ελεύθερη βούληση αλλά δεν έχει την ελευθερία. Εσύ νομίζεις ότι έχει ελευθερία αλλά δεν στα λένε όλα. Πώς είναι δυνατόν όταν σου κρύβουν τις αλήθειες να νομίζεις λοιπόν ότι έχεις ελευθερία. Νομίζετε ότι είστε ελεύθερα στην πραγματικότητα πώς. Έχετε εμπιστοσύνη ότι θα μάθετε τις αλήθειες και πιστεύετε αυτά τα πράγματα που λένε. Όταν όμως εσείς ξεκινήσετε και εμπιστευτείτε τον εαυτό σας και δεν είστε εγωιστές και μπείτε στην αγάπη, θα δείτε λοιπόν ότι κάθε άνθρωπο μπορείτε να αγαπήσετε ανεξαρτήτως το φίλο του, αλλά κάθε άνθρωπο δεν χρειάζεστε να κάνετε σεξ μαζί για να νιώσετε την αγάπη. Το σεξ λοιπόν μπορεί να είναι μία ένωση σε όλα τα επίπεδα, έτσι δεν είναι, και χρειάζεται λοιπόν για εκείνες τις που μπορούν να γιωθούνται. Όταν λοιπόν αυτή την ενέργεια δεν θέλουμε να τη ζωοποιήσουμε, είναι φυσικό λοιπόν εκείνη την ώρα αυτοί οι δύο φίλοι, οι δύο φίλε, ενώ μπορούν να αγαπηθούν, τι να κάνουν, να χρησιμοποιήσουν μετά και όλη τη λαγνία που έχουν ο ένας για τον άλλον. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ το πράγμα είναι πολυεπίπεδο. Για την έννοια λοιπόν ότι κάθε άνθρωπος θα ήθελε να κάνει οικογένεια. Πρέπει εδώ να δώσουμε άλλο ένα χαρακτηριστικό. Η έννοια του να διαλέξω να είμαι gay, ένα δρόμο να είμαι γκέι, ένα δρόμο να είμαι ομοφυλόφιλο, έχει και μερικού περιορισμού. Παραδείγματο χάρη, εγώ διάλεξα ένα δρόμο που δεν έχω κάνει, α πούμε, οικογένεια. Δεν θα κάτσω να λέω με το ζόρι, άσων και καλά, κάνω οικογένεια. Αν αλλάξω τον τρόπο που ζω και αυτά τα πράγματα που κάνω, είναι φυσικό ότι μπορώ να έχω οικογένεια έτσι να διαλέξω έναν άλλο δρόμο. Δεν μπορεί να πει στον ασκητή πήγαινε κάνει ασκητική, αλλά κατέβανα πίνουμε και ούζα. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πράγματα, κάποιο που είναι συνειδητό γκέι και έχει διαλέξει το πράγμα, φυσικά ποτέ του δεν θα ήθελε να κάνει οικογένεια, γιατί ήξερε από την ώρα που επιλέγει να είναι γκέι και να ακολουθεί τον δρόμο των γκέι, είναι φυσικό να έχουν περι... μερικού περιορισμού ο τρόπο ζωή που διάλεξε. Άρα βλέπετε την στην πραγματικότητα οι ίδιοι οι γκέι με αυτό που κάνουν δεν σέβονται έτσι, ότι αυτή τη στιγμή έτσι έχουν γεννηθεί και πρέπει να έχουν συγκεκριμένους περιορισμούς. Γι' αυτό σας είπα, όταν ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει τους περιορισμούς που ο ίδιος έχει φτιάξει γιατί ξεπεράσει συγκεκριμένα μέτρα και να βάλει μυαλό να καταλάβει τι γίνεται, εγώ δεν είπα να γεμίσει κατάκριση, αλλά ούτε και να θυμώσει και να τα θέλει όλα μέσα από τους περιορισμούς αυτούς, γιατί έτσι έρχεται η καταστροφή των ανθρώπων. Επειδή δεν δεχόμαστε την ευθύνη μας, δεν δεχόμαστε ότι είμαστε τεράστιοι και είναι σαν αυτός που διάλεξε να παίξει ένα θέατρο, τον κουτσό, να ξεκινήσει και να λέει εγώ θέλω να κάνω ταχύτητα δρόμου. Τότε εκείνη την ώρα δύο πράγματα λοιπόν συμβαίνουν ή μάλλον ένα κυριότερο. Έχει ξεχάσει ποιο είναι και για ποιο λόγο ήρθε εδώ. Όπω εγώ, άμα πάω και σου πω γεια σου, είμαι Αφρικανό Κινέζο. Θα μου πει τι λε, ρε φίλε, μα τρελάνει, αφού είναι, η ράτσα σου φαίνεται ποια είναι θα πρέπει να κάνω πέντε πλαστικέ ιστορίε του λέω Αλλά η φιλή μου θα αλλάξει. Δεν θα αλλάξει η φιλή μου. Ε, θα είμαι Κινέζο. Επειδή θα κάνω τα μάτια μου έτσι, θα κάνω μπότοξ και θα γίνω έτσι, θα είμαι Κινέζο. Όχι. Άρα βλέπετε συγκεκριμένα πράγματα που έχουμε επιλέξει έχουν παραπάνω μνήμη. Α και τα απ' εμεί, αν έρχονται με καλήματα. Όλο αυτό λοιπόν έχει να κάνει για του τους, τους ανθρώπου εκείνου που δεν δέχονται στην πραγματικότητα αυτό που είναι. Έτσι. Οι περιορισμοί έρχονται με λόγο. Τα ταλέντα έρχονται με λόγο. Τώρα που ξεκαθαρίσαμε συγκεκριμένα πράγματα, θα δείτε πω όταν ο άνθρωπο μαθαίνει την ενέργεια, βλέπετε ότι είναι καθαρά εγωισμός και ψυχική, θα λέγαμε, σύγχυση. Όχι το να είσαι γκέι. Αυτό είναι μια επεξέλιξη, όπω πολλά πράγματα έχουν όλοι οι άνθρωποι μέσα του, εντροπικέ ενέργειε και εκφυλισμού. Μέσα σε αυτή την εποχή, αφού ο εκφυλισμό είναι ένα μεγάλο ποσοστό, Οκ, okay, είναι ένα μεγάλο ποσοστό και κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Αλλά όχι να λέμε ψέματα επειδή είναι συνηθισμένο ότι είναι καλό. Βλέπετε, ο εκφυλισμό ο ίδιο, μια ιδιότητα είναι αυτή. Ότι να συνηθίζει, θα λέγαμε, την κόλαση, να συνηθίζει το αρνητικό και να νομίζει ότι είναι normal. Αυτό είναι η έννοια του εκφυλισμού στην πραγματικότητα. Είναι μια επεξέλιξη που τραβά γιατί εκείνη την ώρα έχει ξεχάσει ποιο είσαι, πού είσαι, τι κάνει, Γι' αυτό είχα πει στο άλλο το βίντεο, άμα ψάξει τα βίντεο, είπα οι η ανθρωπότητα έχασε τον σεβασμό. Γιατί σα είπα, ο σεβασμό έχει να κάνει να μπορεί μέσα στο τώρα να αρχίζει να βλέπει την πέμπτη διάσταση. Όταν βλέπει κάποιον και λε και το σέβομαι, τι σημαίνει, Όχι να έχω καλή συμπεριφορά απέναντί του. Να μπορεί να ξέρει, να βλέπει τα κασικά του αρχεία. Αυτό είναι σεβασμό. Γι' αυτό σεβόντουσαν του γέρου. Γι' αυτό σεβόντουσαν τι γυναίκε. Γι' αυτό σεβόντουσαν τον καθένα. Γιατί χώρια αυτό που βλέπει, μέχρι και ένα ζητιάνο μπορεί να σεβαστεί, γιατί έχει καταλάβει μέσα σου τι έχει τραβήξει. Τα διαβάζει τα κασικά του αρχεία, τι έχει τραβήξει, τι έχει περάσει, σαν ψυχή, τι κάνει όλα, παρά να το βλέπει μόνο σε μια σκηνή. Αυτό είναι η έννοια του σεβασμού. Γι' αυτό σεβόμαστε την πατρίδα, γι' αυτό σεβόμαστε την Ελλάδα, γι' αυτό σεβόμαστε του ανθρώπου, γι' αυτό σεβόμαστε αυτού του άνθρωπου που μπορεί να μην θέλουν του μετανάστε. Και πρέπει να του σεβαστεί, γιατί δεν κοιτά ένα πολίτη, ένα νούμερο, ένα αφημί. Κοιτά τον παππού του, τη γιαγιά του, τι έχει δώσει, τι έχει κάνει, τι έχει μάθει, τον πόνο του, τι έχει τραβήξει. Και αν δεν είναι έτοιμο το συλλογικό τη Ελλάδα, το συλλογικό ορισμένων κρατών, δεν μπορούμε να βιάζουμε συνειδήσει. Η κατάκριση, και με αυτό θα κλείσω για να μην λέω πολλά γιατί έχετε γράψει ερωτήσει, δεν υπάρχει χωρί λόγο. Η κατάκριση είναι σαν τη μευράνη γύρω-γύρω από το κύτταρο όταν κάτι, μια ενέργεια δεν είσαι ικανό ακόμα να τη λάβεις για τους αλφαβήτα λόγους πρέπει εκείνη την ώρα να βάλεις ένα τείχο για άμυνα. Έτσι λοιπόν η κατάκριση στο συλλογικό έρχεται να σταματήσει τα κενά δαιμόνια του Σοκράτη. Ο Σοκράτης δίκιο είχε. Το συλλογικό όμω τι έκανε, το δηλητηρίασε. Ο Χριστό δίκιο είχε. Το σταυρώσανε. Θέλει να σου δείξει ότι το συλλογικό έχει την ιδιότητα. <κυρίζει> έχει την ιδιότητα να μπορεί να κρατάει απ' έξω ό,τι ακόμα δεν είναι κανόνα να χωνέψει. Γι' αυτό ποτέ δεν πάμε να αλλάξουμε το συλλογικό. Γιατί θα καταστραφούμε, θα φέρουμε πόλεμο. Η πίεση λοιπόν που ασκείται αυτόν τον καιρό στο συλλογικό είτε από του γκέι, είτε από διάφορε άλλε ομάδε, είτε από παγκοσμιοίτε, δεν μπορεί να γίνει και θα φέρει... Τι θα φέρει. τα αποτελέσματα. Αυτά που βλέπετε. Γιατί, γιατί ακόμα οι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι να δεχτούν από καρδιά ο ένα τον άλλον παγκοσμιοποίηση θα γίνει όταν οι γύροι περάσουν και φτάσει η ανθρωπότητα σε εκείνο το εξελικτικό επίπεδο να μπορεί να αφομοιώσει την ένωση. Τώρα όταν δεν μπορεί, ο μόνος λόγος που το κάνουν αυτά και δεν το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, σώνει και καλά με το ζόρι καλό, όπως έκανε και στην εκκλησία παλιά, σώνει και καλά σε κάνω εγώ άγιο, ρε ακόμα δεν είμαι έτοιμο, όχι να σε βαφτίσουν, να σε κάνω, ακολούθα, θα πας στην κόλαση. Ε, το ίδιο πράγμα κάνουν όλοι, δεν βλέπετε. Δεν παίζει ρόλο ποιο το κάνει, αν το κάνει η Εκκλησία, αν το κάνει η πολιτική, αν το κάνουν οι ΛΟΑΤΚΙ. Οποιοδήποτε πάνε να σε πείσουν με το ζόρι και το συλλογικό δεν είναι έτοιμο, φέρουν αυτή την πίεση και η πίεση φέρνει αυτά τα αποτελέσματα. Οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Μιλάω λίγο δυνατά για το μικρόφωνο, έτσι. Μην παρεξηγείτε, γιατί μου λέω ότι δεν ακούγεται. Το είχα ανεβάσει εδώ κοντά. Οπότε, άμα με δείτε να πέφτω κάτω, <χω> από τον πολύ αέρα που έχω βγάλει. Άντε, πάμε σε ερωτήσει τώρα, θα το ξανακούσουμε, έτσι, θα τα ξανακούτε, γιατί ψυχές που έχουν φύγει αν μας βλέπουν. Θέλω να καταλάβετε παιδιά ότι όταν εμείς μπαίνουμε στην κατάσταση της διέστησης, δεν σκεφτόμαστε με την ηλική προσωπικότητα, και αντί να φέρνουμε στην πραγματικότητα όλα και να τα κάνουμε υλικά σαν παραμυθάκια και να τα καταλαβαίνετε, όποιο θέλει να μπαίνει πρέπει να φαντάζεται εκείνη την ώρα ότι λειτουργούν άλλε αισθήσει. Έτσι. Άλλου είδου χωροχρόνου. Άλλου είδου πληροφορίε. Άρα λοιπόν, αυτό που με ρωτά για τι ψυχέ που έχουν φύγει αν μα βλέπουν, είναι φυσικά αν θέλουν να συντονιστούν μαζί μα, συντονίζονται αλλά με άλλο τρόπο. Δεν έχουν μάτια και κοιτάνε. Καταλαβαίνω. Έχουν όμω την ικανότητα ανά πάσα στιγμή να δέχονται πολύ πιο εύκολα τι δικέ σου σκέψει όποτε θε. Και ανά πάσα στιγμή όποτε θέλουν να μπαίνουν στο χρονογραμμή αυτό που λε και να κοιτάνε, να νιώθουν και να παίρνουν πληροφορίε. Έτσι. Οπότε πολύ πιο πολλοί από εμά. Εμεί εδώ νιώθουμε την αποκοπή. Όσο πηγαίνουμε προ τα πάνω, εκεί τα πράγματα είναι ακόμα, θα λέγαμε, έτσι, πιο εύκολο να συλλάβει τι ενέργειε. Στην πραγματικότητα, να σα πω, δεν είναι το αν μα βλέπουν. Στην πραγματικότητα είναι ποτέ δεν έχετε αποκοπή. Έτσι. Εμεί εδώ πέρα σα λέω στο 3D νιώθουμε την αποκοπή. Πάντα είναι μαζί, πάντα λειτουργούν μέσα σα και πολλέ φορέ σα μιλάνε. Και ένα κύριο λόγο που εμεί οι άνθρωποι δεν έχουμε επικοινωνία σωστή μαζί του είναι ότι όποτε θυμόμαστε ένα πεθαμένο, αντί να χαιρόμαστε και να το παίρνουμε σαν μήνυμα καθόμαστε και ερχόμαστε στι αναμνήσει μα και στη λύπη για τι πεπιθήσει που έχουμε. Λοιπόν, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, Λοιπόν, λέει η Ανθή Μαρία, είναι αλήθεια ότι ζούμε σε μια ιδιαίτερη έντονη περίοδο της ιστορίας ή απλώς επειδή έχουμε ζήσει πολλά και νιώθουμε κουρασμένοι μας φαίνεται. Η αλήθεια είναι ότι όσο εμείς αναβαθμιζόμαστε, γινόμαστε και πιο ευαίσθητοι. Η ιστορία, εντάσει, τέτοιε με σκοτωμού, μεσαίων ιστορίε, έχει περάσει ένα εκατομμύριο φορέ. Απλά όταν εμεί λε ότι ανεβάζουμε συνειδητότητα, τότε όλα μα φαίνονται έτσι πιο έντονα λόγω ευαισθησία. Στην πραγματικότητα υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένα να ανεβάσει τη συνείδηση, την ευαισθησία σου, για να νιώθει το χέρι πριν να κουμπίσει τη φωτιά και καεί. Και ο άλλος τρόπος είναι, η ίδια η φύση σας έχω πει, όταν εσείς γίνεστε ανέστητοι, να έρθει με τη μέγιστη δύναμη για να σας ξυπνήσει. Οκ. Okay. Οπότε σας είπα και ατομικά ο καθένας, αναλόγως την ευαισθησία του, έτσι, ή την κούρασή του όπως λες εσύ, να καταλάβουμε ότι η κούραση καταρχήν έρχεται από την έννοια της αντίστασης. Δεν γίνεται να κουράζει όταν δεν αντιστέκεσαι. Η έννοια της αντίστασης στη μία αποδοχή του εαυτού ή των άλλων έρχεται να σε κουράσει. Ο πόλεμος δηλαδή. Έτσι δεν είναι. Ο πόλεμος τι έχει συνέχεια. Ο πόλεμος έχει συνέχεια έλλειψη ενέργειας. Άρα κάθε φορά που νιώθετε κουρασμένοι πάει να πει ότι για κάποιο λόγο τι κάνατε. Κάψει. Κάψατε. Έτσι κάψει. Κάψατε. Πόλεμος. Όταν λοιπόν μάθετε λοιπόν εσείς να είστε σε παραπάνω ειρήνη με όλα θα έχετε την ελάχιστη αντίσταση. Και σε παραπάνω ειρήνε με όλα, ήταν όταν έχουμε μεράκι, ενθουσιασμό, ερώτα, έρωτα, όρεξη για περιπέτεια, όλα αυτά εδώ τα πράγματα που μας κάνει και αφινόμαστε μέσα στον αληθινό εαυτό μας. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, λέει ναι, Στέλλα έχεις μιλήσει για το γάμο και τις σχέσεις, ότι ξαναπείς βέβαια χρήσιμο, αν θες όποια στιγμή να πούμε υπάρχει καλό και κακό, σε πόσα επίπεδα και μορφές κτλ. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε εδώ ότι κάθε ερώτηση, απάντηση έχει να κάνει με επίπεδα. Η έννοια λοιπόν του καλού κακού και που θέλει να το κάνει αληθινό πρέπει να βρει και το επίπεδο που είναι αληθινό. Για κάποιον λοιπόν που ζει σε μαγνητικό ακόμα επίπεδο όπως σας έχω πει και χειρίζεται μαγνητικά έτσι, τα πράγματα, έχει βγει η έννοια του καλού κακού για να μπορεί να μαγνητιστεί να αρνητικά ή θετικά, να γίνει συμπαθητικό ή αντιπαθητικό με περνά πράγματα. Πράγμα που εμεί σιγά σιγά στη δική μα την εξέλιξη τη ασκήση το βγάζουμε από μέσα. Είναι σαν να ανεβαίνουμε στα ανώτερα τμήματα, γιατί σα είπαμε είμαστε είμαστε Άρα λοιπόν, όσο δουλεύουμε στο κατώτερο, στο μαγνητικό, είναι για τα πράγματα για να ξέρουμε τι μαγνητίζουμε γύρω-γύρω μα. Σα έχω πει. Όταν καταλάβουμε λοιπόν και δουλέψουμε στα ανώτερα τμήματα, στον εθέρα, δεν υπάρχει αυτή του είδου υπολικότητα. Όσο εμεί δημιουργούμε ανάλογο ηλεκτρισμό, σα είπα στο προηγούμενο βίντεο, φτιάχνουμε ανάλογη λογική, ανάλογο μαγνητισμό γύρω-γύρω. Είναι απλή φυσική. Όπω λοιπόν δημιουργούμε μαγνήτες στη φυσική. Δεν έχουμε μάθει το σίδερο, βάζουμε το καλώδιο γύρω-γύρω και δημιουργείται και γίνεται σαν μαγνήτη. Κάπω έτσι δουλεύουμε κι εμεί. Όταν εμεί μάθουμε αναλόγω στι λογικέ που έχουμε μέσα μα, το ηλεκτρισμό, Καταλαβαίνουμε ότι με το που φτιάχνουμε έναν ηλεκτρισμό, αυτόματα αλλάζουν μαγνητισμό στο θόλο μα. Και έτσι έλκουμε συγκεκριμένε καταστάσει συχνότητε δονήσει. Οκ. Η έννοια λοιπόν για αυτό το καλό και το κακό έχει να κάνει εξέλιξη και επανάληψη. Εξέλιξη και επανάληψη. Το κακό είναι, είπαμε, κάπα, κ, επανάληψη, εξέλιξη. Το καλό είναι κάπα, λάμδα, προχωρά. Η έννοια λοιπόν της εξέλιξης, τη εξέλιξη σημαίνει λιγότερο πόνο στην πραγματικότητα. Γι' αυτό το κακό δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια επανάληψη, αλλά παραπάνω πόνο. Όταν λέμε δεν υπάρχει καλό και κακό, είναι με την έννοια που τη βλέπει ο κόσμο. Ότι μονίμω ένα πράγμα είναι έτσι. Τι σα είπα, η πραγματικότητα είναι χωρί πολικότητα. Είναι γεγονότα. Πρέπει να τα διαφοροποιήσουμε λοιπόν μέσα μα, να δούμε γιατί είμαστε συμπαθητικοί ή αντιπαθητικοί. Και μέσα στα πολυλογώ όλο αυτό το πράγμα σιγά σιγά η έννοια του καλού και του κακού έχει να κάνει με την εντροπία και την εξέλιξη. Άρα λοιπόν είναι απλά τα πράγματα. Το καλό και το κακό δεν είναι στάνταρ. Είναι πώς χρησιμοποιούμε την κάθε ενέργεια. Όμως όταν σας είπανε το καλό και το κακό να το δείτε σαν fix πράγματα είναι γιατί εσείς δεν ξέρατε ορισμένα πράγματα ακόμα συγκεκριμένε ενέργειες να τις δουλέψετε. Άρα λοιπόν σου λέει σεξ κακό. Γιατί, Γιατί σε παθιάρει και θα πέσει στο πάθο. Σου λέει τα λεφτά κακό. Γιατί, Γιατί θα σου ανοίξει τον εγωισμό. Και έτσι ονομάσανε πολλά πράγματα κακά, ναρκωτικά κακό, το ένα κακό. Ό,τι έχει εθισμό και πάθο, σα το ονομάσανε κακό για να σα προφυλάξουν. Γιατί ήσασταν σαν κοπάδι. Όταν όμω έχει αυτογνωσία, αρχίζει και καταλαβαίνει ότι η έννοια του καλού και του κακού είναι σωστή χρήση και λάθο χρήση. Τίποτα δεν υπάρχει α Χριστό, στο σύμπαν. Ο Θεός δεν φτιάχνει άχρηστα πράγματα. Ο άνθρωπος δεν ξέρει να τα λειτουργεί. Με αυτές τις έννοιες λοιπόν, έτσι καταλαβαίνουμε, ότι όπως θέλει να βγει έξω από τις έννοιες του καλού και του κακού, πρέπει να μπει σε μια κατάσταση ουδετερότητας. Σε μια κατάσταση να μπορεί να συλλαμβάνει το μέτρο. Και να ξέρει λοιπόν πού το καλό γίνεται κακό. Γι' αυτό σας είπα την άλλη φορά, το κακό και το, κακό, το, κακό και το καλό δεν είναι αντίθετα, έτσι όπως το βλέπει ο νου σα. Φανταστείτε ότι το κακό είναι έξω εδώ έτσι για να το βλέπει. Και το καλό είναι στη μέση. Το κακό είναι έξω και το καλό είναι στη μέση. Ό,τι άκρα και να πα είναι το κακό. Ό,τι είναι στη μέση και ισορροπή είναι το καλό. Έτσι φανταστείτε το πλέον στη ζωή σα. Και θα σα βοηθήσει πολύ. Λέει Μάρο, καλησπέρα σε όλου. Όταν γίνει κάποιο κανάλι ενέργεια, πώ αυτό λειτουργεί υπέρ του συλλογικού. Όλοι είμαστε κανάλια ενέργειας στην πραγματικότητα γιατί όλοι ζούμε σε μια θα λέγαμε ορχήστρα που είναι μάστερ, μάστορας, μαέστρος, το συλλογικό. Άρα κάθε φορά είσαι κανάλι όταν είσαι ο εαυτός σου περισσότερο. Είτε είσαι ο κλέφτης, ο καλός, ο κακός, όλα χρειάζονται. Φαντάσου λοιπόν σε ένα έργο πώς, φρα... πώς χρειάζονται όλοι οι ηθοποιοί Α, τα σκηνικά, τον καλό, τον κακό, τον δράκο, τον ήρωα. Έτσι και στην πραγματικότητα χρειάζονται όλα αυτά τα πράγματα για να πάρουμε συγκεκριμένα μαθήματα. Βλέπει, το να είναι καλό ή κακό κανάλι του σύμπαντο είναι κατά πόσο από σένα δουλεύει η καρδιά και είσαι έξω καρδιά, στην πραγματικότητα να μιλάει ο εσωτερικό νου σου ή έχει ταυτιστεί πιο πολύ με τον εξωτερικό νου που έχει ταυτιστεί με τι καταστάσει έξω και λειτουργεί μέσα από προγράμματα που δεν σε αντιπροσωπεύουν περισσότερο. Προχωράμε παρακάτω Λέει η Μαρία, αρκετά χρόνια έψαχνα το οικογενειακό κάρμα λόγω περίεργων και δυναμικών περίεργων γεγονότων που συμβαίνουν κατά καιρού. Βιώνουμε λοιπόν τραγικά γεγονότα και συγχρόνω ταύματα. Βέβαια όλα είναι ένα βαρύ φορτίο για όλου. Αφού έψαξα αρκετού, αυτά τα χρόνια κατέληξα σε αυτό που λένε βαρύ πατρογονικό. Υπάρχουν τεχνικέ να ισορροπήσω όλη αυτή την κατάσταση γιατί η δική μου και γιατί οι δικοί μου και υποψιάζονται δεν μπορούν να καταλάβουν ακόμα και αν εξηγήσω. Δεν ξέρω αν είναι στο φάσμα των ενδιαφερόντων σας. Κοιτάξτε φίλοι μου να καταλάβετε ορισμένα πράγματα. Για ποιο λόγο να κάνετε νέα εσάρκωση αν δεν σας έδινε τη δυνατότητα από αυτή την εσάρκωση με αυτά τα πράγματα που έχετε επιλέξει να ζήσετε να καθαρίσετε από το παρελθόν. Βλέπετε, δηλαδή πρέπει να πατάμε πάνω σε μια λογική. Δεν γίνεται να κατεβάζουμε στον πόνο μας συνέχεια τους νόμους του Θεού. Δεν γίνεται να κατεβάζουμε στον πόνο μας, τον εγωισμό μας και επειδή μας λένε οι άλλοι ορισμένα πράγματα να τα παίρνουμε αμέσω και να τα μασάμε. Τι σας είπα. Όλα είναι από τον Αδάμ και την Εύα. Α το πούμε, από παλιά. Όλα γεννήκαν επειδή θέλει ο Θεό. Όλα από το ένα ξεκινάνε. Πώ σα το πω, Όλα ξεκινάνε από το Θεό. Αυτό που έχει να κάνει όμω, η δική σου η ευθύνη είναι να ξεκινήσει να κάνει τη ζωή σου σωστά. Όσο κάνει τη ζωή σου σωστά, τόσο θα γυρίζουν οι κύκλοι τη ανθρωπότητα, τη οικογένειά σου, εσένα, του εαυτού σου, των ρόλων που έχει μέσα σου. Το καταλαβαίνετε αυτό. Εσεί ψάχνετε ότι κάτι δεν πάει καλά, αν είστε ο εαυτό σα, και ότι πρέπει να έχετε συγκεκριμένε τεχνικέ να λύσετε το κάρμα χρόνων. Μα ποιο σα είπε ότι δεν σα έχει δώσει τη λύση, ο ίδιο ο Θεό με το να είσαι εσύ. Ξεκίνα λοιπόν να είσαι ο εαυτό και στο σημείο που η συνειδητότητά σου εσένα θα φτάσει, εκείνη την ώρα όλο το πατρογονικό ερέθισμα ή ενέργεια που έχει θα τη χειριστεί ανάλογα. Σαν να σου αφήνει μια περιουσία. Αν πα να τη γλεντήσει, τη γλέντισε. Αν πα και φτιάξει και την αυγατήσει, την αυγάτησε. Αν πα, ξέρω εγώ, και τη μοιράσει στου φτωχού, μοιράσει στου Εμπιστεύσου, καλό μου κορίτσι, τον εαυτό σου και κοίταξε να ξέρει ότι οτιδήποτε λοιπόν έχει διαλέξει η ψυχή σου, τόσο και εσύ θα χειριστείς αυτή την ενέργεια των προγόνων προς τη δική σου εξέλιξη. Όλα αυτά τα πράγματα είναι επειδή θέλετε να κατεβάσετε μέσα στο ενοχικό σας αυτό το πράγμα ή να βγάλετε έξω από την ευθύνη σας όλα αυτά τα πράγματα και τα στείλετε στους προγόνους. Γιατί πρέπει να φταίτε. Έχετε μια συγκεκριμένη ευθύνη για αυτά που σας έχει δώσει ο Θεός. Όχι για τους προηγούμενους. Οι προηγούμενοι είχαν τη δική τους ευθύνη. Με τα δικά τους εγώ. Αφού έχει ατομική λοιπόν ψυχή, άσε τι κάνανε οι προγόνοι. Σταμάτα να διαφέρεσαι για το προπατονικό αμάρτημα. Όλα είναι αμαρτήματα ξεκινήσαν από το ένα. Από το Θεό σου λέω εγώ. Εσύ δεν καθόλου. Αφήσουν να κάνει τη ζωή σου. Με του περιορισμού αυτού που έχει επιλέξει να, να ζήσει. Κάν το και θα βοηθήσει το μέγιστο. Γιατί θα έχει την ελάχιστη αντίσταση. Άρα τη μέγιστη πρόοδο, τη μέγιστη ταχύτητα και αφού έχει τη μέχρι τη ταχύτητα, σίγουρα θα φτάσει σε εκείνα τα επίπεδα να μην επαναλαμβάνει τι ενέργειε των προγόνων σου. Πώ θέλει να βοηθήσει. Σταμάτα να τι επαναλαμβάνει και μετά άσε άμα πα παλιά και τι κόψει. Είναι σαν να του βοηθά το τώρα με αυτό που κάνει, σαν παράλληλη πραγματικότητα και να στέλνει μήνυμα σε εκείνου και να του δίνει ποια είναι η λύση για τη θεραπεία. Δεν ξέρετε πώ δουλεύουν οι παράλληλε πραγματικότητε, έτσι, στην ψυχή που τη ζει όλα σαν ένα τώρα. Κάντε αυτό που είστε φτιαγμένοι να κάνετε, με λίγα λόγια. Προχωράει παρακάτω και λέμε, να ο Νάσος, οι περισσότεροι άνθρωποι κάνουν γάμους επειδή έτσι το βρήκαν. Καλησπέρα στα και σπέρα σε όλους. Ναι, αυτό είπαμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι, και όχι οι περισσότεροι, όλοι οι άνθρωποι που δεν ψάχνουν τις αρχές τους, απλά μιμούνται έτσι, αυτό που βρήκανε. Είναι και το πείραμα των πυθήκων που είχαν βάλει. Που οποίο ο έμπαινε μέσα, τον πλακώνανε στο ξύλο. Στην αρχή ήταν πέντε, μετά βγάλαν του άλλου, βάλαν άλλου, βγάλαν του άλλου, βάλαν άλλου. Έτσι. Και στο τέλο, όποιο έμπαινε μέσα, πήρε και τον πλακώνανε στο ξύλο. έλεγε χωρί να ξέρουν γιατί. 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 έτσι κάνανε προηγούμενοι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έρθε μια κατάσταση εδώ πέρα ο άνθρωπο να έχει ξεχάσει τι αρχέ του. Και σε αυτό φυσικά έπαιξε ρόλο, έτσι, για να μην λέμε, να λέμε τα πράγματα με το όνομά του και η Εκκλησία. Γιατί θέλει να έχει δύναμη, Σταμάτησαν να βγαίνουν σοφοί, σταμάτησαν να βγαίνουν σωστοί καλοί άνθρωποι και αλλοιωθήκανε από τον εγωισμό των ανθρώπων όλε οι αρχαίε διδασκαλίε. Γιατί θέλανε δύναμη και κυριαρχία. Με το ζόρι να σε κάνω χριστιανό, με το ζόρι να σε κάνω μαμεθανό, με το ζόρι γιατί έτσι κινούσαν τα νήματα. Η θρησκεία σε οδηγεί στην ψυχική αγαλίαση, αν την καταλάβει σωστά. Όχι στην πόρωση, εδώ πέρα βλέπουμε ότι έχουν κάνει οργανισμού. Είναι πορωμένοι. Είτε λέγεται ο Πάπα, είτε λέγεται σε εμά, δεν βλέπετε τι γίνεται. Έχουν ξεφύγει αυτοί οι άνθρωποι. Καταλαβαίνετε, γι' αυτό φεύγουν σιγά σιγά από την πραγματικότητα. Δεν βλέπετε διαλύεται, σιγά σιγά. Τώρα πάνε να τρέξουν. Εδώ ποιε φορέ έχουν προδώσει τα δικά του. Τώρα του ένιωξε. Καταλαβαίνετε, θέλω να σα πω. Ότι όλοι τρώνε το κάρμα του κάποτε. Έτσι θα γίνει αυτό το πράγμα. Α προσέχανε λοιπόν και α συμπεριφερότησαν σωστά κατ' εικόνα και των που είχαν και να μαθαίνανε να φωτιζόντουσαν για να μπορούσαν να δώσουν έτσι, και στην καινούρια γενιά σε μια άλλη διαθήκη, πιο κενή ακόμα διαθήκη και να μην μένουν σε πρότυπα σαν να μιλάμε πάλι με Άγιο Βασίλη και παιδιά. Καταλαβατε, η ίδια εκκλησία έφαγε τα μούτρα τη. Το ίδιο και η πολιτική. Όπου μπαίνει το εγώ του ανθρώπου, τι κάνει, φεύγει από το μέτρο και σε κάνει να έρχεται σε εντροπία. Δεν σώζονται αυτά τα πράγματα. Καταλαβατε, δεν σώζονται, θέλουν ανακύκλωση. Είναι ο, ο κοσμικό νόμο, τι να κάνω. Και εμεί οι άνθρωποι. Αν εμεί λοιπόν δεν χρησιμοποιήσαμε το μυαλό, το εγώ που μα δώσει για αναβάθμιση, και το χρησιμοποιήσαμε μόνο για ειδονή, για οτιδήποτε, να έχω τα λεφτά μου, τα έτσι μου, τεχνολογία, χαχαχαχαχα, γλέντι, χωρί την αναβάθμιση τη ψυχή, φυσικά θα ανακυκλωθούμε. Αυτό δεν λένε ανακύκλωση. Έτσι δεν λένε αν και και γραφέ και όλα. Απλά πρέπει να ξέρουμε να τα εξηγούμε στον κόσμο, για να ξέρει τι του γίνεται. Φτάσαμε σε ένα σημείο που δεν θυμούνταν, δεν θυμώτουσαν ο κόσμο αυτά τα πράγματα. Μερικοί που το ξέρανε δεν τα λέγανε, είναι και έτσι η καιροί οι γύρι που περνάει η γη και η ανθρωπότητα και αναγκαστικά όλοι είναι χαμένοι και όλοι πάνε και τσάμπα τρέχουν οι περισσότεροι. Ενώ λοιπόν σα λέμε χαλαρώστε, αν θέλετε να μάθετε μάθετε, γνωρίστε, σας αξίζει, δικιά σας γενιά είναι, δικιά μας γενιά είναι και κάντε το μέγιστο που μπορείτε. Να νιώθει καλά και η ψυχή σας. Έτσι δεν είναι όχι μόνο το εγώ σας, όχι μόνο το πάθος σας, η ψυχή σας. Και για να νιώθει καλά η ψυχή σας πρέπει να ξέρετε τι είναι η ψυχή σας μέσα σας. Πρέπει να την κατηγοριοποιήσετε. Πρέπει να βγάλετε απ' έξω ποιον το εγώ. Πότε μιλάει το εγώ. Τι είναι το εγώ. Μα άμα δεν ξέρετε αυτά τα πράγματα, ξέρετε μόνο το iPhone, τον υπολογιστή και το ένα και το άλλο και τη δουλειά σας εκεί πέρα που πηγαίνετε και δεν ξέρετε τον εαυτό σας, πώς ζητάτε αναβάθμιση με τα κοινωνία. Έτσι δεν είναι. Όλοι έχουν δίκιο με στην άγνοια που βρίσκονται. Γι' αυτό αυτός ο πόλεμος θα είναι πόλεμος όλους με όλοι. Όλοι με όλους. Δεν το βλέπετε. Όλοι με όλους. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Για να δούμε. Ο Αδάμ λέει και η Εύα έκαναν όμως, λέει δύο γιου. Σα είπα αυτά είναι όλα αλληγορικά. Μην τα παίρνετε, μην τα παίρνετε συνέχεια γιατί γίνανε στην πραγματικότητα. <χα, χα, 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 χα. λοιπόν προχωράμε παρακάτω. Με τη Λίλις, έτσι λέει για την αλήθεια. Καλησπέρα Σαμάτ, καλησπέρα, πάμε στη Μάρια. Εννοείται να αποδεχτώ ότι τα πράγματα έτσι είναι και έχω αναλάβει την ευθύνη όλου αυτού που συμβαίνει γιατί αυτό κάνω. Όλο αυτό μου κλέβει ενέργεια, χάνω πράγματα από τη ζωή μου σαν μονάδα και ζω για το συλλογικό και οικογενειακό. Αυτό είναι λέει το σωστό, είμαι στο σωστό δρόμο ή πρέπει να το δω αλλιώ αν δεν ταιριάζει στην προσωπικότητά μου. Αυτό που πρέπει να κάνεις Μαρία είναι να εμπιστευτεί τον εαυτό σου και να μάθεις από τα λάθη σου. Μέχρι να εμπιστευτεί τον εαυτό σου, δεν μπορεί να ξεχωρίσει ποιο είναι το πάθο σου, ποιο είναι ο εγωισμό σου. Απλά πρέπει να το κάνει όμω. Έτσι. Δεν είπαμε ότι θα σωστό σου, ότι θα ευτυχήσει. Όσο πιο πολλά δαιμόνια έχει και όσο πιο αποκοπή μέσα από τον εαυτό σου έχει, έτσι, πρέπει να τα βγάλει στην επιφάνεια, να τα δει, να τα καταγράψει. Ξέρω ότι φαίνεται σαν να πονάει, αλλά αν δεν σπάσει τα αυγά, ο μελέτα δεν γίνεται. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό, φίλοι μου. Ε, μη σκέφτεστε πονηρά. Αν θέλετε να έχετε ο εαυτό σα έτσι σε ένα περιβάλλον που δεν σα καταλαβαίνει, θα πρέπει να κάνετε την επαναστασή σα. Ακόμα και λάθο να είσαστε, κάντε το λάθο σα για να το εκτιμήσετε μετά εσεί για να το καταλάβετε. Πρέπει να έχετε η δική σα εμπειρία, είναι η δική σα ζωή. Αγάπη για τον άλλον είναι να τον αφήνει να κάνει τη ζωή του γιατί αγαπά και στον εαυτό του και ξέρει να κάνει τη δική σου ζωή. Η αγάπη δεν έχει να κάνει έτσι όπω τη σκέφτονται οι άνθρωποι. Μέσα στι υποχρεώσει, το πρέπει να ζήσω έτσι και αυτό αν δεν το νιώθουμε. Βλέπετε, η πολύ τυπικούρα τα κάνει αυτά τα πράγματα. Κάθε φορά που κάποιο σε αγαπάει, πρέπει να θέλει το καλό σου. Το καλό σου όμω δεν έρχεται με το ζόρι. Το καλό σου έρχεται με τον άλλον πολλέ φορέ να το βοηθήσει να κάνει αυτό που λέει λάθο. Εσύ αυτό που κοιτάς είναι να του πεις όσα περισσότερα μπορείς για να έχει την επαναφορά. Τι σας έχω πει, το λάβεις θα το, το κάνουμε όλοι. Την επαναφορά την έχουν λίγοι γιατί άλλοι έχουν πάρει μηνύματα, άλλοι ακούσανε, άλλοι τους το λέγανε. Για φανταστείτε και από τους ανθρώπους που δεν τους λέγανε τίποτα. Δεν έχει να κάνει λοιπόν με την οικογένειά σας. Η οικογένειά σας είναι κάτι που εσείς εκδηλώσατε στην πραγματικότητά σας για να δυναμώσετε όπως όλα τα πράγματα. Εσείς είστε πάντα ο πρωταγωνιστής του έργου σας. Απλά ταυτίζεστε με άλλους. Δεν μπορείτε να συλλάβετε τους άλλους όταν τους αγαπάτε πραγματικά ότι πρέπει να τους βλέπετε στην ολική μορφή τους σαν αιώνια όντα. Ειδικά εσείς που είστε μαμάδες. Πρέπει το παιδί σας κάποτε να το δείτε σαν αιώνια αιών. Ότι ποτέ δεν είχε ανάγκη από σα. Απλά ήταν έτσι η είσοδος του να περάσει μέσα από την κοιλιά σας. Δεν μπορείτε να το δείτε ότι είναι αιώνιον και να μην φοβάστε τόσο πολύ μέχρι να του δώσετε να καταλάβει αυτά τα πράγματα ότι είναι αιώνιο αιών, έτσι, και μόλι το καταλάβετε εσεί, για ποιο λόγο να φοβάστε τόσο πολύ. Για ποιο λόγο να σα έχει ακόμα το αίσθητο τη μητρότητα, τη προστασία, το παιδί σα έχει μεγαλώσει, έχει συνειδητοποιήσει και ξέρετε κι εσεί τι είναι το παιδί σα. Θα πρέπει να το βλέπετε λοιπόν σαν Θεό. Και θα πρέπει να το βλέπετε και τον εαυτό σα Θεό. Μα κοιτάξτε, αν όλοι κοιτάγαμε τον εαυτό μα σαν Θεό, δεν είπα να πετάμε, ούτε να έκαναμε μάγια. Αν βλέπαμε όλοι τον εαυτό μα σαν Θεό, Ποιο θα έκανε ρε υποταγή στον άλλον να κοίταξε που για λεφτά και θα κάνει οτιδήποτε. Καταλαβαίνετε μια άλλη κοινωνία που, θα είχαμε, που δεν θα βάζονταν πάνω στο φόβο. Γι' αυτό σα είπα, τα κάτω διαφραγματικά τσάκρα έχουν την ικανότητα λοιπόν να δουλεύει το αίσθηκτο εκεί. Το αίσθηκτο είναι η μέγιστη μνήμη. Το αίσθηκτο είναι το εγώ. Το αίσθηκτο λοιπόν είναι όλο αυτό το πράγμα που έχουμε μέσα μα εργοστασιακέ ρυθμίσει. Όταν εμεί μάθουμε και ξεπεράσουμε τι εργοστασιακέ ρυθμίσει, τότε γινόμαστε θεοί. Οι εργοστασιακέ ρυθμίσει έχουν φτιαχτεί έτσι για να παίξουμε το θέατρο εδώ. Έτσι. Να φοβάσαι, μην πεθάνει, μην κάνει, μην δείχνει. Κάποιο που θέλει να φύγει από το Μάτριξ, πώ θα γίνει αν δεν έχει περάσει τι εργοστασιακέ ρυθμίσει. Το φόβο και τα πάθη. Γίνεται. Όχι, αυτό θα σα τραβάνε κάτω. Αν έχετε δίσου σε μια κοινωνία που είναι στηριγμένη στο φόβο και στο σεξ. Γιατί, για να σα ανοίγει το αίσθητο συνέχεια να προγραμματίζεστε. Γιατί νομίζετε είναι έτσι κοινωνία. Χαζοί είναι αυτοί που τα κάνουν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, προχωράμε παρακάτω. Αδάμ Παπαγόπουλο λέει: Τι ισχύει σχετικά με τι ενέργειε των περιβαλλόντων και πώ επηρεάζουν τη δική μα ενέργεια. Και τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα. Έχει υποθεί ότι πρόκειται για μια σχέση δυνάμεων. Ο δυνατότερο αφομοιώνει τον αδύναμο. Κοιτάξτε, παιδιά, τι γίνεται. Αυτό στην πραγματικότητα υπάρχει. Όσο περισσότερο είναι πιο δυνατή η ένταση, τόσο πιο περισσότερο απορροφάει λοιπόν τι άλλε συχνότητε. Τι λέει λοιπόν αυτό με λίγα λόγια στην ψυχολογία μα, Ότι όσο περισσότερο αυτά που λε, τα πιστεύει, τα εννοεί, τα γνωρίζει, τόσο περισσότερο εσύ επηρεάζει από το να σε επηρεάζουν. Όταν λοιπόν μέσα σε μικρό ή δεν ξέρει από τον εαυτό σου ή οτιδήποτε, δεν έχει σχηματίσει εκείνη την δόνηση μέσα σου. Εκείνη την ταχύτητα. Κάθε φορά που κάτι σε ενθουσιάζει, λοιπόν, τι είπαμε, ο έρωτα είναι η καλύτερη άμυνα απέναντι στη μαγεία. Τι δηλαδή, να σε επηρεάζουν οι άλλοι. Γιατί, γιατί είσαι τόσο στον κόσμο σου, γιατί είσαι στον κόσμο σου. Γιατί καθώ ανεβαίνουν οι ενέργειε, οι ενέργειε, οι ενέργειε, οι ενέργειε στο φάσμα τη άβρα σου, εκείνη την ώρα γίνονται σαν να είναι τείχο. Αλλάζουν τελείω ταχύτητα και δεν διαπερνούν μέσα τα πιο αργά στοιχεία. Είναι πολύ γρήγορη ταχύτητά σου για να διαπεράσουν τα άλλα. Είναι πολύ ψηλέ συχνότητε για να διαπεράσουν οι χαμηλέ. Αυτό που λέμε πάω να πιστεύετε αυτό που κάνετε, να το ψάχνετε, να το γνωρίζετε, να έχετε φτιάξει ηλεκτρομαγνητισμό μέσα σα, λογική μέσα σα, να ξέρω το εξηγείτε Αντί να το λέτε παπαγαλία, έχει να κάνει με αυτό το πράγμα. Γιατί τα διαβάζετε, τα κάνετε, τα δείχνετε. Αν δεν ξέρετε, εξηγήστε μέσα σα να έχετε όλα τα επίπεδα του νου σα. Τα άλλα πράγματα θα περνάνε στα κενά που έχετε. Και έτσι θα νιώθετε ότι επηρεάζεστε. Γιατί σα είπα, όπου υπάρχει φόβο είναι επειδή δεν υπάρχει γνώση. Όταν υπάρχει αληθινή γνώση, συνειδητοποίηση, μετά δεν υπάρχει εκείνη την ώρα δεν ξέρω. Σαν να σου λένε ένα και ένα κάνει δύο, ναι. Πώ σου κορεδέψει μετά ο άλλο, σου πει ένα και να κάνει τρία. Θα είναι λογικό δηλαδή για σας. Γιατί έχετε σχηματίσει όλα τα επίπεδα από το κέντρο προς την περιφέρεια. Και έτσι δεν θα μπορεί να ξεφύγει κάπου και να μπει η διαβολή για να σας ξεγελάσει. Οκ. Okay. Γι' αυτό σας είπα, αυτός που έχει παραπάνω συχνότητα από εσά σας, σας διαπερνάει. Γι' αυτό όλα τα εσωτερικά σώματα διαπερνάνε το φυσικό σώμα. Γιατί είναι παραπάνω ταχύτητες. Όλες οι εσωτερές διαστάσεις διαπερνάνε το φυσική, τη φυσική πραγματικότητα. Γιατί έχουν παραπάνω ταχύτητα. Οκ, okay, το καταλάβαμε αυτό. Έτσι λοιπόν, όποιο θέλει λοιπόν να είναι σοφό, να έχει το δικό του φω, σοκράτη, να κρατάει τον εαυτό του, να είναι αυτό λοιπόν που θέλει να διοικεί, έτσι, να είναι αυτοκράτορα, αυτό ο άνθρωπο τι πρέπει να κάνει, ό,τι ξέρει να το ξέρει καλά. Τίποτα δεν ξέρω, αλλά ένα ξέρω. Και αυτό, ότι ξέρω καλά, ότι δεν ξέρω τίποτα, αλλά να το ξέρει καλά. Οκ. Okay. Προχωράμε παρακάτω. Λοιπόν, λέμε και τη χαριτωμένη. για σου Τώρα ζούμε έναν πόλεμο και τι πόλεμο είναι αυτό. Στη φυσική πραγματικότητα ο πόλεμο έχει να κάνει ανακλάσματα του δευτερολέπτου. Κύτταρα το ένα, τρώνε τα μικρόβια, γίνεται χαμό. Ανακύκλωση συνέχεια. Στην πραγματικότητα που είμαστε εμεί οι άνθρωποι που τη ζούμε εμεί, πόλεμο μπορεί να είναι οικονομικό, ξέρω εγώ, πολιτικό, θρησκευτικό. Εσωτερικά στην ψυχολογία ο πόλεμο είναι διανοητικό. Στα συναισθήματα υπάρχει αφιβολία. Ο πόλεμο είναι έτσι, αλλιώ. Στι διαστάσει πάνω υπάρχει πια σε ποια διάσταση θα πάνε περισσότερο οι ψυχέ. Εδώ πέρα στα τσάκρα τη γη είναι πώ θα το φτιάξουμε, θα θεραπεύσουμε το τσάκρα το κατάλληλο για να μπορεί να τραβάει έτσι άλλου είδου πνεύματα το καθένα και να μην συμβαίνουν πόλεμοι. Ένα εκατομμύριο πόλεμοι υπάρχουν. Σου λέω σε όλα τα επίπεδα. Μέχρι την κυραγκητόνησα εδώ πέρα, ξέρω εγώ. Μπορεί να γαβεί το σκυλί και να γίνει πόλεμο. Λοιπόν, διάλεξε σε ποιου πολέμου έχει επιλέξει σαν ψυχή να είσαι για να πάρει μάθημα. Όπω η φυσική πραγματικότητα, το σώμα σου που γερνάμε, που κάνουμε, που δείχνουμε. Και σε ποιου πολέμου έχει μπει από πεπιθήσει που έχει φοβία ή του φέρνει στο μυαλό σου ή οτιδήποτε η ψευτοπόλεμη, λέμε ψεύτικη συναγερμή, που φτιάχνει ο νου σου. Όπω είχαμε πει στο βίντεο, δείτε το, η ουρά του Σατανά, σα είπα και άλλε φορέ, ότι η φυσική πραγματικότητα έχει 48 νόμου. Η αστρική 24 νόμου. Πιο ελευθερία. Έτσι δεν είναι. Όταν πηγαίνουμε πιο πάνω, θα λέγαμε, στο νοητικό έχει 12. Όταν πηγαίνουμε ακόμα πιο πάνω, στο πνευματικό έχει 6 νόμου. Μόνο που σταματάμε στου 3 νόμου. Εκεί πέρα είναι η απόλυτη, θα λέγαμε, ελευθερία το πνεύμα μα. Όσο πηγαίνουμε λοιπόν προ τα κάτω, βλέπετε ότι υπάρχει περιπλοκότητα. Εδώ λοιπόν 48 νόμου είναι η φυσική πραγματικότητα. Αυτοί οι 48 νόμοι μα δίνουν ένα είδο περιπλοκότητα, ένα είδο θα λέγαμε στριμώγματο, πίεση, περιορισμού. Οκ. Το πνεύμα μας δεν είναι τόσο ελεύθερο στη φυσική πραγματικότητα. Αυτό που θέλω να σας πω όμως είναι ότι πέραν τους 48 νόμους εμείς έχουμε φτιάξει άλλου τόσου νόμου διπλασιασμού, διπλασιασμού, τριπλασιασμού από του νοητικού που έχουμε φτιάξει εδώ. Η ελάχιστη αντίσταση είναι να ακολουθήσουμε τη φυσική πραγματικότητα να είμαστε φυσικοί άνθρωποι. Όλοι οι άλλοι πόνοι που έχουν έρθει στη ζωή μα είναι νοητικοί. Γι' αυτό λέμε: Όταν έρθετε στη φυσική πραγματικότητα, θα έχετε 48 νόμου. Μια αντίσταση όπω τα ζώα. Όταν όμω εσεί μπείτε στο πνεύμα, θα στα ακόμα πιο ελεύθεροι. Όταν μπείτε ακόμα και στο πιο ψηλό επίπεδο, θα είστε ακόμα πιο ελεύθεροι. Όταν όμω εσεί είσαστε στο κύριο το πνεύμα, το υψηλό, θα έχετε τη δύναμη να πείτε: Θέλω να κατέβω στι κολάσει, για να μπω μέσα στο νου το φυσικό, που δημιουργεί και άλλου νόμου εκτό από το φυσικό, φτιάχνει πραγματικότητα στο μυαλό, σκέφτεται, τη ζει κιόλα τι πραγματικότητε. Ανεξαρτήτω τα γεγονότα, εκείνο ζει ό,τι θέλει. Καταλαβαίνετε. Βλέπει άλλη το χαρτί με το λογαριασμό και πέφτει κάτω, ξέρει. Και κοιτάνε γίνει και λένε: Πώ, πω, πω, αυτό το μαγικό χαρτί που στο κοιτάει πέφτει κάτω. Τι γράφει πάνω, ΔΕΗ. Ωραία, τι είναι αυτό το πράγμα, λέει. Κάνα αφωνικό όπλο που έστειλε αυτό, ο κακό ο δαίμονα ο Μητσοτάκη. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Πρέπει να ξεχωρίσουμε τη φυσική πραγματικότητα, την πραγματικότητα που ζούμε στο μυαλό μα. Και οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν μπει σκολά του μυαλού του. Γι' αυτό βγαίνουν θυμωμένοι μετά. Γι' αυτό βγαίνουν με μίσο μετά. Γι' αυτό θέλουν να αλλάξουν σώματα μετά. Γιατί δεν ζουν τη φυσική πραγματικότητα. Ζούνε μέσα τι πραγματικότητε στο νου τους. Και επειδή είναι πιο περίπλοκες, γιατί δεν πάνε στα ανώτερα επίπεδα, αλλά πάνε στα κατώτερα, δημιουργούν νοητικές κολάσεις. Έτσι. Άρα, να πούμε καμία ερώτηση ακόμα, παραπάνω. Γιατί σήμερα το σημερινό το live ήταν πιο πολύ για εσά για να καταλαβαίνετε, να ακούτε, και να έχουμε μια καλύτερη επικοινωνία, έτσι. Να δω και τι γίνεται με σας, τι ρωτάτε, τι κάνετε, τι θέματα θέλετε να πούμε. Και να έρθείτε για τα μαθήματα, κανονίστε. Ελάτε να κάνετε τα μαθήματα, τώρα που μπορούμε και που γυρίζει. Λοιπόν, λέει Δήμητρα, πώς καταλαβαίνουμε σε ποιο επίπεδο ακριβώς βρισκόμαστε. Ε, Δημήτρα, πως θα καταλάβουμε σε τι επίπεδο βρισκόμαστε, Μόνο τα από κάτω από μας καταλαβαίνουμε, τα από πάνω δεν μπορούμε. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεό τα έχει μελετήσει όλα που ήξερε πόσο χαζοί είμαστε εμείς σας λέει, Ρε, σα τα έχουν χωρίσει σε επίπεδα, λέει. Τι γίνεται, Να, τι επίπεδο είσαι, Βλέπει άνθρωπο, δεν είσαι, Ναι, κοίτα το άλλο το επίπεδο σου λέει, κοίτα σα ζώο είναι, Ναι, Βλέπει. Α πάρουμε αυτό το επίπεδο λοιπόν ότι είμαστε εμεί άνθρωποι. Και θα πούμε, Ελάθο, αφού είμαι άνθρωπο, εγώ ο άνθρωπο έχει κάποιε ιδιότητε, αφού κοίτα το ζώο. Πώ είναι έτσι, μην κάνω σαν το ζώο. Ξεκίνα από εκεί για να καταλάβει τι επίπεδο είσαι. Τι από αυτά που κάνω μοιάζει με το ζώο, τι από αυτά που κάνω μοιάζει με το ρεπτήλιαν, τι από αυτά που κάνω, ξέρω εγώ, μοιάζει με το φυτό. Έτσι, κοιτάξτε λοιπόν που σα θέλει κατηγορίε για να μην ψάχνετε. Για να δείτε μέσα σα λοιπόν, επειδή υπάρχουν όλα, λε σε ποια κατηγορία είμαι. Εγώ με τι μοιάζω περισσότερο. Έτσι δεν είναι. Εγώ με τι μοιάζω περισσότερο. Πώ συμπεριφέρομαι περισσότερο. Έχετε μέσα λοιπόν τα πρώτη πάσα, θέλω να πω. Και όταν έχετε φτιάξει πρότυπα, είτε είναι ο Ηρακλή, ο Αχηλέα, η Θεή του Ολύμπου, ο Χριστό, έχετε τα πρότυπά σα. Και έχετε και τη φυσική πραγματικότητα. Δείτε λοιπόν τι επιλέγετε, να είστε ειλικρινεί με τον εαυτό σα και θα δείτε σε τι επίπεδο τη φύση έτσι περισσότερο ομοιάζεται. Και από εκεί πέρα θα είναι και το μάθημά σα. Δεν, δεν, θα λέμε κάποιο είναι ανώτερο κατώτερο, αλλά δείτε τον καθρέφτη σα και φτιάξτε καλύτερα την πόζα σα. Τόσο απλό είναι. Λέει Δώρα, πότε γίνονται τα μαθήματα. Τα μαθήματα είναι ατομικά με τον καθένα, Και τι διαλέξει κάνω μια φορά το μήνα σπίτι μου. Όποιο δεν χωράει εδώ πέρα, γιατί χωράει μόνο 10 άτομα το σπίτι μου, το βάζουμε έξω στο σπιτάκι του σκύλου. Όχι, <laughs> πλάκα κάνω, παίρνει το ηχητικό, έτσι. Μπορεί να πάρει το ηχητικό. Λοιπόν, λέει Δήμητρα, δεν μιλάω για τα φυσικά επίπεδα. Αυτό ακριβώ σου είπα και εγώ, το εγώ μιλάω για τα φυσικά επίπεδα. Από τα φυσικά επίπεδα όμω καταλαβαίνουμε σε τι πνευματικό επίπεδο είμαστε. Λοιπόν, λέει η Δήμητρα Χατζηλευθερίου, διαφωτιστικό, σαφή και συγκινητικό. Εντάξει, Δήμητρα, μην κλέστρε, δεν πειράζει. Σε ευχαριστούμε πολύ στα μάτια μα, το δραστηριότητα μου, τη και τη αλήθεια. Παρακαλώ, Δημητρούλα μου, έτσι. γράψε και μια ερώτηση όμω, να την απαντήσουμε. Συνδημιουργείται. Γεια σου, Λάμπη. Λοιπόν, παιδιά, δεν θέλω μόνο. Πώ τα λένε, πλημέντα ιστορίες γεια σου και αυτά και στο και αυτά. είμαστε στο TikTok. Πείτε κάτι να περάσουν και τα υπόλοιπα 5 λεπτά να πούμε κάτι αναβαθμιστικό. Δεν κάνουμε εδώ πέρα κοινωνικοποιήσει. Λοιπόν, δεν βλέπω λοιπόν άλλη ερώτηση. Όποιο έχει να την κάνει τώρα, γιατί θα κλείσουμε. Έτσι λοιπόν φίλοι μου έχουμε πει ότι αυτές οι εποχές που περνάει τώρα η ανθρωπότητα τα βγάζει όλα στην επιφάνεια, θα έρθει και έρχεται και υπήρχε ένας διαχωρισμός που τώρα γίνεται αντιληπτός επειδή η συνείδηση του ανθρώπου μεγάλωσε και έτσι λοιπόν θα φαίνεται ένας διαχωρισμός. Ο πρώτος και κύριος διαχωρισμός της εγωπή είναι μεταξύ της ανθρωπότητας αναβαθμισμένης και της υποβαθμισμένης. Αυτό είναι λοιπόν που μετράει. Λέει λοιπόν και η Ελένη, εδώ λέει, Ζουλίδου, λέει η Ελένη, γιατί φοβόμαστε τόσο πολύ το θάνατο. Καταρχήν, Ελένη, εγώ δεν φοβάμαι τόσο πολύ το θάνατο, έτσι σαν και εσένα, έτσι, αλλά μάλλον μιλάς για τη δική σου, έτσι, το επίπεδο των ανθρώπων. Το δικό σου, λοιπόν, το επίπεδο των ανθρώπων, φοβάστε πολύ το θάνατο, είναι επειδή δεν γνωρίζετε. Όπου υπάρχει φόβος δεν υπάρχει γνώση. Δεύτερον, σα έχω πει πάλι ότι το ενστικτόδη κέντρο που έχουμε έτσι, είναι, είναι ακριβώ αυτό το λόγο. Για να σε προφυλάσει, για να επιβιώσει. Όταν όμω κάτι, όπω ακόμα και ο φόβο, γίνεται εκτό του μέτρου υπερβολικά, γιατί έχει συγκεκριμένε πεπιθήσει αποκοπή, έτσι, πρέπει να τι φτιάξει, τότε είναι σαν να πολλαπλασιάζει το φόβο στο μυαλό σου, όπω είπα στην αρχή του βίντεο με τον Εθέρα, και έτσι να γίνεται τεράστιο ο φόβο. Έτσι, στα μαθήματα που κάνουμε, δίνουμε τι εξηγήσει, πώ μπορεί να τον δουλέψει το φόβο, να τον ξεδιπλώσει, έτσι και να βρει τι πεπιθεί αποκοπή που έχει μέσα σου. Έτσι, που σε κάνουν και πολλαπλασιάζει τον φόβο και πλέον έρχεται ο πόνο του φόβου. Λίγα λόγια λέει για την αντικειμενική κατάσταση κάποιων παραδόσεων, παρουσία στον εαυτό. Η αντικειμενική κατάσταση, όπω καταλαβαίνετε, έχει να κάνει όταν εμείς μάθουμε τη μηχανική των πραγμάτων και όχι πως φαίνονται σπεντεστής μας ή στο εγώ μας. Σας είπα πραγμάτους χάρη ας πάρουμε την επιστήμη. Η επιστήμη εδώ τώρα θα λέγαμε στην, εδώ, στην πραγματικότητα που ζούμε είναι σαν να είναι η αντικειμενική κατάσταση. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι έχουν τα εγώ τους μέσα και μέσα από τα εγώ τους βλέπουν ορισμένα γεγονότα. Η επιστήμη όμως θα σου δείξει τον μηχανισμό. Πώς έγινε αυτό σε αυτά τα πράγματα που μπορεί. Έτσι και εμεί μέσα μα. Για να φτάσουμε στην αντικειμενική γνώση, πρέπει να μάθουμε το μηχανισμό που δουλεύει η φύση. Και όχι πώ το βλέπει το εγώ μα, η υπεπιθύση μα, η μα συμφέρει ή κατά τι πέντε αισθήσει ή ορισμένα πράγματα. Γι' αυτό δεν γίνεται και μέσω των πέντε αισθήσεων. Γι' αυτό λέμε σε εισαγωγικά να χάσει το εγώ σου. Που στην πραγματικότητα δεν το χάνουμε ποτέ. Απλά μπαίνουμε στα πιο βαθιά σημεία του εγώ, μέχρι εκεί που το εγώ μα είναι ένα με το Θεό που ο Θεό δεν είναι τίποτα άλλο παρά η νομοσύνη που έχει φτιάξει του νόμου και ξέρει ότι διέπεσε κάπου, κάτω από αυτού του νόμου. Παραδείγματο χάρη, η μηχανική είναι ότι όλα είναι ενέργεια ε? και ότι εδώ πέρα είναι ένα μάτριξ ενεργειών, ποτέ δεν ακουμπιόμαστε. Έτσι δεν είναι. Μετά η ποσοματίδα το έχει βρει η επιστήμη. Αυτή είναι η αντικειμενική γνώση. Η, όλα τα υπόλοιπα είναι όπω το βλέπουμε εμεί. Okay. Αυτό είναι το παράδειγμα για να σου δώσω φίλε μου που πηγαίνουμε. φοβάται το θάνατο όποιος δεν έχει ζήσει λέει. Έτσι δεν είναι. Γιατί άμα καταλάβεις τι είναι η ζωή θα καταλάβεις ότι ο θάνατος θα την κάνει ωραία. Γι' αυτό κάθονται φορές αλλάζουμε και ξαναλλάζουμε και τα πάντα ρί. Γιατί η ίδια η ροή είναι η ζωή. Αλλά πώς θα υπάρχει ζωή αν δεν υπάρχει αλλαγή. Κάθε φορά στην αλλαγή εκεί πέρα ανάμεσα είναι αυτό το κομμάτι λοιπόν που λες θάνατος. Όσο γρήγορα γίνονται οι αλλαγές τόσο δεν καταλαβαίνεις το θάνατο. Όσο αργά γίνονται οι αλλαγές, η κατάσταση λίμπο που παίρνεις, έτσι, για να περάσεις από τη μία κατάσταση στην άλλη, αυτό το πράγμα το θεωρείς θάνατο ε, και το φοβάσαι. Αν όμως το συνειδητοποιήσει, θα δεις ότι υπάρχει συνεχόμενα στη ζωή μας, έτσι, για να φαίνεται η εξέλιξη. Λέει Σάρα, καλησπέρα. Θέλω να μάθω πώ κατανέμεται η εμπειρία μεταξύ ψυχών που οδηγούνται από έναν ανώτερο εαυτό. Δηλαδή, κατανέμεται για να μπορεί η ψυχή όπου έχει αποκτήσει λιγότερη εμπειρία να ανεβάζει τις δονήσεις της, η δονούμενη ψυχή εξακολουθεί να έχει τις ίδιες υψηλές ή η ψυχή εξακολουθεί να έχει τις ίδιες δονήσεις. Εντάξει, λίγο τώρα οι ορισμοί που χρησιμοποιήσετε δεν, μπορεί να κατάλαβα, θες να πεις, Σάρα, αλλά ας το πάρουμε να μιλήσουμε περί αυτού λίγο να καταλάβω. Θέλω να μάθω λίγο πως κατανέμεται η εμπειρία μεταψύ ψυχών. Αυτό που θέλει να πει μάλλον εδώ πέρα η Σάρα είναι ότι όπως μια πορτοκαλιά έχει κλαδιά και βγάζει πορτοκάλια, κάποια φορά λοιπόν σε κάθε μάθημα που είναι να πάρεις, έτσι, κάθε ψυχή έχει και τα ανάλογα, την ανάλογη σχέση της τα κασικά αρχεία, α το πούμε έτσι. Μάλλον αυτό καταλαβαίνω θέλει να πει. Κοιτάξτε φίλοι μου τι γίνεται σε αυτό το πράγμα. Ας αφήσουμε την ψυχή, γιατί εδώ πέρα κάνουμε την επιστήμη του προφανούς. Έτσι λέγεται αυτό που κάνω εγώ. Η επιστήμη του προφανούς. Πώς έκανε ο Σοκράτης στη Μευτική? Έχω κάνει την επιστήμη του προφανούς, γιατί σας τα εξηγώ όλα εκεί που τα βλέπετε. Απλά τα βλέπετε, είναι γύρω σας. Πάμε να δούμε μέσα μας λοιπόν τι γίνεται για να καταλάβουμε αυτό το πράγμα που λέει. Όταν εμείς δημιουργούμε μέσα μας τους ρόλους, τις πεπιθήσεις, από όταν είμαστε ταμπουλαράσα μικρά παιδιά, έτσι δεν είναι, αναλόγως καταστάσεις της ζωής μας, εισέρχονται μέσα μας διάφοροι ρόλοι. Ναι ή όχι. Έτσι λοιπόν εμείς για να αντιδράσουμε στη ζωή δημιουργούμε και φτιάχνουμε και δημιουργούμε συγκεκριμένε αντιδράσεις πάνω στα ερεθίσματα της ζωής. Αυτές οι αντιδράσεις λοιπόν γίνονται μέσα μας η ψυχολογία μας. Γίνονται τα υποσυνείδητα πρότυπα που παίρνουμε λοιπόν από τον μπαμπά, από τη μαμά, έχουμε πει από πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν οτιδήποτε εργαλείο δημιουργήσουμε εκείνη την ώρα έτσι δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι αντιδράσεις των από τις καταστάσεις εξωτερικές. Έτσι λοιπόν κάνει και η ψυχή. Αναλόγω σε τι επίπεδο είναι η ψυχή, σε τι πλανήτη στροβιλίζει, σε τι πράγματα έχει κατέβει, σε τι οτιδήποτε μπα περιπτώσει και αν είναι, αυτόματα μέσα τη δημιουργεί αντιδράσει. Και καλείται αυτέ τι αντιδράσει που δημιουργεί μέσα τη να τι αναπαράξει, να τι κρυσταλλώσει, να τι φέρει ει πέρα. Μία θα λέγαμε έτσι τέτοια, ένα ρόλο τέτοιο, όπω εμεί μέσα μα έχουμε του ρόλου μα, έτσι ένα ρόλο τέτοιο είναι αυτή η εσάρκωση που έχει ο καθένα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αντίδραση θα λέγαμε της ψυχής σε ένα εξωτερικό της ερέθισμα στην διάσταση που είναι για να μπορεί να φέρει θα λέγαμε την αντίδρασή της και να την κάνει και να την παίξει στη φυσική πραγματικότητα για να τη μάθει καλύτερα για να μπορεί να την αλλάξει, να την χρησιμοποιήσει και να τη φτιάξει αναλόγως τη δική της θα λέγαμε εξέλιξη. Όπως πάνω λοιπόν έτσι και κάτω, όπως κάνει το ένα, το σύμπαν ο Θεός, έτσι κάνει και η ψυχή μας, έτσι η συμπαντική, έτσι κάνει και η προσωπική ψυχή μα. Ακριβώ γι' αυτό το λόγο εδώ πέρα, αυτό το πράγμα κάνουμε και εμεί. Δημιουργούμε αυτού, του βγάζουμε έξω να του παίξουμε σαν ρόλου, παίρνουμε την εμπειρία τους, καταλαβαίνουμε αυτό ο εαυτό όταν τον παίζουμε εκείνη την ώρα τι εμπειρία μα δίνει και μετά τι κάνουμε, τον τροποποιούμε. Ακριβώ το ίδιο πράγμα κάνει και η ψυχή του καθένα. Γι' αυτό λοιπόν τα ταλέντα που έχετε όλοι σας, μπορεί στην πραγματικότητα όσο εσεί δώσετε και κλείσετε τον κύκλο εμπειριών μεταξύ εσά, αυτή τη ψυχή σα και τη συμπατική ψυχή σα, τόσο περισσότερο εκείνη την ώρα θα σα τραβήξει πίσω ή θα σα στείλει ορισμένα πράγματα για να εκτελέσετε την ευθύνη που έχετε να τη δώσετε πίσω την εμπειρία. Γι' αυτό λέμε να είστε αληθινοί. Γιατί εκτελείται ένα έργο τη ψυχή σα. Έτσι. Και οι ψυχέ εκτελούν ένα έργο τη συμπαντική ψυχή και συμπατικέ ψυχέ τη της ηλιακή του ηλιακού μα θύματο, τη γαλαξιακή ψυχή και τη γαλαξιακή, τη συμπαντική. Και έτσι θα λέγαμε ότι όλα τα πράγματα αλληλοσυνδέονται πληροφορίε με στο σύμπαν, στον κοσμικό σερβερ. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Πήγε 11 η ώρα, κάναμε μία ώρα και ένα τέταρτο δηλαδή. Χαίρομαι για τη συνδημιουργία σε περίπτωση που θέλετε να γίνετε ακόμα πιο συνειδητοί έτσι, και πρακτικοί στην ξέρετε τι να κάνετε. Έτσι. Ελάτε, κοινοποιήστε, κάνετε τα μαθήματα, αφαιθείτε, πείτε το. Άμα μπορείτε, πείτε το. σας έχω πει με δικά σα λόγια. Άμα δεν μπορείτε να πείτε, μην την καταστρέφετε τη γνώση. Στείλτε του εδώ. Λοιπόν, αυτά από μένα και για σήμερα. Έω την επόμενη φορά, ειρήνη σε όλους.